Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 1η του μήνα. Καλό μήνα επίσης σε όλους. Και πάμε να δούμε πώς ξεκινάμε ουσιαστικά, γιατί έχουμε κάποιες αλλαγές αρχής γινωμένης με τους ιδιοκτήτες ταξί, που ουσιαστικά σήμερα διαβάζουμε ότι έρχονται κάποια πρόστιμα της τάξης των 1.000 ευρώ στους οδηγούς για τα ΠΟΣ και ξεκινούν έλεγχοι της ΑΔΕ. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιάννη Μπέλα, τον πρόεδρο των ιδιοκτών ταξί εδώ στις Αίρες. Τι κάνετε, κύριε Μπέλα? Καλώς ήρθατε. Μεσημέρι, πώς είστε? Γεια σας. Καλό μήνα σας και στους τηλεθεατές σας, με υγεία. Με υγεία, ναι. Με υγεία. Να δούμε τι θα μας μείνει και από την υγεία, γιατί ξέρετε, είναι και η ψυχική υγεία μέσα. Για πείτε μου τώρα, είστε εντάξει εσείς ή θα έχουμε κλιμάκιο της ΑΔΕ εδώ και θα ρίχνει χιλιάρικα? Το Σωματείο Σερών έχει μοιράσει σε όλους τους συναδέλφους τα ειδικά καρτελάκια για να τα κολλήσουμε. Τα έχουν παραλάβει όλοι. Και ήταν υποχρεωμένοι από χθες να τα έχουν κολλήσει στο πίσω δεξί παράθυρο. Καρτελάκια? Είναι καρτελάκια που αναγράφει στα ελληνικά και στα αγγλικά ότι ο πελάτης υποχρεούται να πληρώσει και με πώς. Ωραία. Άρα δεν έχετε κάποιο πρόβλημα. Επειδή μου μιλάτε για καρτελάκια... Είναι αυτοκόλλητα. Είναι αυτοκόλλητα. Μεγάλο, μικρό, υποκοριστικό μου το λέτε? Είναι μεγάλο, είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Άρα μια καρτέλα λέτε, όχι καρτελάκι? Ναι, σωστά. Ναι. Είναι μια καρτέλα που την έχουμε κολλήσει στο πίσω δεξί παράθυρο. Ωραιότατα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το έχουμε κολλημένο, γιατί αλλιώς υπάρχει πρόστιμο 1.000 ευρώ. Πολύ ωραία. Αυτό κόβει και το φως μέσα στο αυτοκίνητο? Κοιτάξτε, το φως δεν το κόβει. Απλά μας ενοχλεί στην ορατότητα πίσω δεξιά, που θέλουμε να κάνουμε όπιστε, να δούμε. Γι' αυτό και έχει η Ομοσπονδία μας έχει προσφύγει σωστέ. Ναι. Γιατί υπάρχει νόμος του κράτους που απαγορεύεται να έχουμε αυτοκόλλητα στα παράθυρα. Είτε διαφημιστικά, είτε... Οτιδήποτε αυτοκόλλητα είναι παράνομο. Ναι. Οπότε έχουμε προσφύγει σωστέ, περιμένουμε την απόφαση, αλλά μέχρι να βγει η απόφαση είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε κολλημένα. Να σας πω κάτι όμως. Μήπως δεν καταλάβατε την φροντίδα του κράτους και ότι ουσιαστικά τουλάχιστον από τη μία πλευρά του οχήματος φροντίζουν ο πελάτης σας να μην καίγεται από τον ήλιο, να προστατεύεται. Είναι σαν μια ηλιοπροστασία, ας πούμε. Εντάξει, πιστεύω ότι το Υπουργείο Οικονομικών, ο κύριος Χατζηδάκης, τα έχει βάλει με το ταξί. Υπάρχουν τόσα σημεία που μπορούμε να το βάλουμε που δεν θα δημιουργήσουμε πρόβλημα. Και μέσα στην πλευρά του ταξί, πίσω στα προσκέφαλα, που κάθεται ο πελάτης πολλή ώρα μέσα στο ταξί και θα τα βλέπει, αλλά τώρα υπάρχει μια διχόνοια μεταξύ τους και αυτό το πληρώνουμε όλοι. Από την Άρη όντως είναι απαραίτητο αυτό το καρτελάκι να... Αυτό το πράγμα τέλος πάντων, καρτελάκι δεν θέλω να το πω γιατί μου λέτε ότι είναι μεγάλο, να υπάρχει στο ταξί. Δεν εννοείται ότι όλοι έχετε ΠΟΣ και ότι μπορούμε να σας πληρώσουμε και με την κάρτα μας? Έχουμε όλοι ΠΟΣ, ναι. Απλά θέλουν και αυτό το ταμπελάκι για να το βλέπουν όλοι. Γιατί αυτό πρέπει να μας προειδοποιήσετε, μας εκβιάζετε ότι έχετε ΠΟΣ? Είναι για πιο τουριστικά μέρη που έχουν τουρίστες για να το βλέπουν και οι ξένοι. Ναι. Εντάξει, εμείς πριν από αυτό έχουμε βγάλει σαν Σωματείο Σερών πολύ ωραία καρτελάκια, μικρά, ευδιάκριτα, που τα βλέπει ο κόσμος. Ναι. Οι ίδιοι μας λένε, αμάν, τι ωραία αυτοκόλλητα, γιατί δεν τα κολλούσατε? Και τους εξηγούμε ότι αυτά τα έχουμε βγάλει μόνοι μας. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να χρεωθούμε από το ελληνικό δημόσιο, που χρεώθηκε το ελληνικό δημόσιο για να μας βγάλει αυτά τα καρτελάκια, που σας λέω, σε ένα μήνα, με τον πλήσιμο των αυτοκινήτων, με τον ήλιο. Γιατί εξωτερικά τα κολλάτε σε αυτά, όχι εσωτερικά? Ναι, εξωτερικά. Εσωτερικά αν το κολλήσουμε δεν φαίνονται, γιατί τα περισσότερα ταξί έχουν ηλιοπροστασία και δεν φαίνονται. Μάλιστα. Είναι μαύρα τα τζάμια και δεν φαίνονται. Οπότε εξωτερικά, αναγκαστικά, ναι, για να φαίνονται. Ναι. Και σας το λέω, από τώρα σε ένα μήνα θα έχουν χαλάσει όλα. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση μετά από ένα μήνα να σηκωθεί η ΑΔΕ, να βγει στους δρόμους και όποιος δεν έχει σωστό αυτό το πράγμα να του ρίχνει και ένα χιλιάρικο πρόστιμο? Ας έρθει να μας στείλει κι άλλα. Δεν γίνεται με ένα καρτελάκι τώρα, με ένα ταμπελάκι τώρα, τι να περιμένει. Και τι καταλαβαίνετε τώρα, κύριε Μπέλα, το κράτος θα δουλεύει για εσάς? Εγώ πρέπει να πλένω το αυτοκίνητο, πρέπει να το καθαρίσω. Ναι. Δέχεται το αμάξι βροχή, ήλιο. Αυτά φανταστείτε ότι αυτό θα καεί από τον ήλιο, από το πλήσιμο, από το τέτοιο θα χαλάσει. Δεν είναι ένα προσεγμένο αυτοκόλλητο ανθεκτικό δηλαδή? Όχι, είναι ένα αυτοκόλλητο, εντάξει, είναι ένα αυτοκόλλητο. Φανταστείτε ένα αυτοκόλλητο. Να φανταστώ ένα αυτοκόλλητο. Ναι. Ωραία. Πόσα ταξί τώρα δεν έχουν κολλήσει αυτό το πράγμα εδώ που λέτε? Κοιτάξτε, από χθες έχουμε ενημερώσει όλους, πρέπει να το κολλήσουν όλοι. Ναι. Λίγα ταξί, γιατί φοβόταν να δεν τους ενοχλούσαν. Πιστεύω ότι από σήμερα τα έχουν κολλήσει όλοι, γιατί υπάρχουν έλεγχοι. Θα βγουν για έλεγχο και τα προστήματα είναι μεγάλα. 1.000 ευρώ είναι ένα ποσό το οποίο ευρώ. Ναι, δεν βγαίνει εύκολα. Έτσι, πρέπει να κάνετε πάρα πολλά αγώγια.
Αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Δεν ξέρω από κανέναν. Καλά, εσείς ξαναειδοποιήστε τα μέλη σας, μη τυχόν κάποιος έχει ξεχαστεί ή νομίζω θα την γλιτώσει. Γιατί... Έχουν ενημερωθεί όλοι ναι. οι άπαντες. Ναι. Και πρέπει να τα κολλήσουν όλοι, γιατί σας λέω δεν αστείευονται. Και έχετε προσφύγει όντως στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ναι, όμως δεν ξέρουμε πότε θα βγάλει την απόφαση. Μπορεί να τη βγάλει και σε ένα χρόνο, λέω εγώ τώρα. Όχι, όχι. Περιμένουμε εντός 10 ημέρων να βγει η απόφαση. Έτσι έχω ενημερωθεί. Πολύ ωραία. Είστε αισιόδοξοι για... Ναι, ο δικηγόρος μας έχει πει ότι, σας λέω, υπάρχει νόμος του κράτους ναι. που απαγορεύει να βάλουμε, ας πούμε, εγώ αν θέλω να βάλω μία διαφήμιση στο πίσω δεξί παράθυρο, ένα καρτελάκι, μία ταμπέλα, οτιδήποτε, απαγορεύεται. Το κράτος έρχεται αντιμέτωπο με ακριβώς το κράτος. Το νόμο του. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Και σας λέει κολλήστε αυτά για να βλέπουν οι ξένοι κυρίως ότι έχετε πώς και μπορούν να σας πληρώσουν με κάρτα. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ναι. Αυτό είναι το ελληνικό κράτος. Ναι. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα, κύριε Μπέλλα. Εντάξει, εδώ θα, τέλος πάντων, είμαστε όλοι γνωστοί, θα τα βρούμε. Στην Αθήνα υπάρχει περίπτωση, ας πούμε στο ΚΤΕΛ Κηφισού, να ανέβετε πάνω και να σου πει ο οδηγός, μα δεν λειτουργεί το πώς, μετρητά έχεις, αλλιώς πάρε άλλον. Το γνωρίζουμε, ναι. Άρα... Και εμείς οι ίδιοι το γνωρίζουμε. Άρα, τι κάνουμε τώρα. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να πληρώσει με κάρτα. Αν δεν σου δώσει ο οδηγός πώς για να περάσει την κάρτα, μπορείς να φύγεις και να μην πληρώσεις. Ξέρετε τι θα συμβεί αν ανοίξω την πόρτα για να φύγω, ε? Το ξέρω. Απλά είναι ο πελάτης, είναι υποχρεωμένος, σας το ξαναλέω. Ότι μπορεί να πληρώσει και με κάρτα. Και με κάρτα, βέβαια. Και με κάρτα. Ναι. Τώρα υπάρχουν κάποια σημεία, π.χ. στις αίρες, σας έχω πει και άλλη φορά, ναι. που δεν υπάρχουν ίντερνετ. Στο κολυμπητήριο όπως. Δεν υπάρχει ίντερνετ. Εκεί πώς θα πληρώνεστε, κύριε Μπέλλα μου? Εκεί πέρα τους λέμε να μας πληρώσουν στον δρόμο, ενώ πηγαίνουμε. Και πού ξέρετε εσείς πόσο είναι το... Ξέρουμε ότι είναι 4 ευρώ η ελάχιστη κούρσα, γιατί στις αίρες οι πιο πολλές κούρες μέσα στην πόλη είναι 4 ευρώ. Ναι, οπότε δεν του πείτε. 4 ευρώ δώστε μου τώρα, γιατί εκεί δεν έχει... Πληρώνουμε, δεν έχει ίντερνετ. Από το κολυμπητήριο και μετά δεν έχει ίντερνετ. Αυτό το έχετε θέσει επίσης στην Ομοσπονδία σας? Το έχουμε θέσει και στην Ομοσπονδία και έχουμε στείλει έγγραφο και στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, ότι εκεί πέρα υπάρχει πρόβλημα. Καλά, και να ήταν μόνο εκεί. Τέλος πάντων. Ωραία, κύριε Μπέλλα μου, γιατί ξέρετε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρίως για την βέβαια. Καλοκαιρινή περίοδο που κάνετε εκεί πάνω τα. Μα, βέβαια, είχαμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Τα δρομολόγια. Είχαμε πρόβλημα το καλοκαίρι. Δεν πιάνουν τα πώς. Δεν έχει ίντερνετ. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Και τα δικά μας είναι σύρματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Ότι αν δεν έχουμε ίντερνετ, δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Αλλά δεν δόθηκε απάντηση. Ακόμα, περιμένουμε και από εκεί. Ναι. Λοιπόν, οπότε αν κάποιοι συνάδελφοί σας δεν κόλλησαν αυτό το καρτελάκι, όπως το λέτε εσείς. Πρέπει να το κολλήσουν άμεσα και στην επαρχία που μας ακούνε, άμεσα, γιατί υπάρχουν τα προστήματα. Ωραία. Σε περίπτωση που, τέλος πάντων, συναντηθείτε με την αγαπημένη ΑΔΕ, ποιος είναι αυτός ο ΙΚΑΣ, λοιπόν, να τους πάτε εκεί πάνω και να τους πείτε πληρώστε με τώρα με το πώς, για να ξεκαθαρίσουμε όλα τα ζητήματα. Κύριε Μπέλλα, καλή δύναμη. Τι να σας πω, ειδοποιήστε ξανά τους συναδέλφους σας. 1000 ευρώ είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο το πρόστιμο και δεν βρίσκεται και εύκολο το χιλιάρικο. Να είστε καλά. Καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.